Να συναντήσω τώρα στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης τον διευθυντή και συνάδελφο δημοσιογράφη τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Αντώνη, καλησπέρα. Τι να, από πού να ξεκινήσουμε τώρα και πού καταλήξαμε, βέβαια, το να προσπαθούμε όλη την ημέρα να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται στο νοσοκομείο του Διδημοτήχου. Άκρα του τάφου ή σιωπή. Πράγματι, και αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός, αλλά το μείζον κυρίως είναι πως αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο του Διδημοτήχου, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κυρίως γιατί, όπως είπε ο κύριος Γιαννάκος, υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά στο προσωπικό. Δεν ξέρουμε αν πράγματι ξεκίνησε από ένα χειρουργείο, αυτό το έτσι ισχυρίζεται ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Αν βέβαια αυτό ισχύει, πρέπει να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα και ο διοικητής του νοσοκομείου αλλά και ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας σχετικά με την επάρκεια των τεστ, έτσι, διότι υποτίθεται το 80% των χειρουργείων των τακτικών έχουν ανασταλεί, έχουμε μόνο τα έκτακτα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν στο σπίτι αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τις εγχειρήσεις τους στις ιδιωτικές κλινικές, υποτίθεται για να υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια εντός των χειρουργείων, και βλέπουμε να φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση, να διακυδεύεται η λειτουργία ενός ολόκληρου νοσοκομείου, καθώς αν τα ποσοστά που ακούγονται των κρουσμάτων μέσα στους εργαζόμενους είναι αληθή, δεν νομίζω πως θα μπορεί από αύριο το νοσοκομείο να λειτουργήσει χωρίς κανένα πρόβλημα, όταν δεν θα υπάρχουν γιατροί, δεν θα υπάρχουν νοσηλευτές, οι οποίοι άνθρωποι νοσούν και θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, έτσι, ή σε καραντίνα. Δεν ευθύνονται, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, γιατί έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν να σκείται δε σε ανθρώπους που νόσησαν, αλίμονο. Ξέρεις, γιατί στις δύσκολες αυτές συνθήκες και το στίγμα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει όλοι μας να πολεμήσουμε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε το νοσοκομείο να μην δώσει μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει και να αφήνει να αιωρούνται διάφορα. Και ότι γίνονται ακόμη και άλλα τεστ και περιμένουμε και άλλα αποτελέσματα, δηλαδή ήδη βρισκόμαστε στα 40 κρούσματα, λένε οι πληροφορίες. Ναι, αλλά και αυτό, ότι γίνονται άλλα τεστ ή ότι αν δεν ήταν υποειδή. Δηλαδή, κάθε μέρα θα γίνονται κάποια τεστ από εδώ και πέρα. Όχι, θέλω να πω ότι άμα δεν ήταν υποειδή να μας δίνει κάποια ενημέρωση, δεν θα ξέραμε τι συμβαίνει, οι πολίτες δεν θα ήξεραν τι συμβαίνει και στα δύο νοσοκομεία, και της Αλεξανδρούπολης και του Διδημοτήχου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακούγεται ότι μετακινούνται και τώρα ασθενείς από το νοσοκομείο του Διδημοτήχου στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ναι, και κυριαρχεί και στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μια ταραχή, χωρίς να γνωρίζουν και οι ίδιοι γιατροί το προσωπικό το τι ακριβώς γίνεται. Ακριβώς. Υπάρχει και το πολύ σοβαρό ερώτημα, πώς μπορεί το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης να ανταποκριθεί, διότι και αυτό δέχεται πολύ μεγάλη πίεση ως ένα μεγάλο νοσοκομείο εδώ στην περιφέρεια. Ξεκίνησε ως νοσοκομείο αναφοράς, δέχεται μεγάλη πίεση κυρίως και από την περιοχή της Δράμας. Και το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι εάν έρχεται στο προσκήνιο ξανά η ανάγκη για το να υπάρξει μεγαλύτερος διαχωρισμός, είτε με την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας, είτε με τη δημιουργία διαφορετικών μονοθεματικών νοσοκομείων, τα παλιά λιμωδών που λέμε, για COVID, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να τηρηθούν σε κάποιες περιπτώσεις τα πρωτόκολλα, υπερβαίνουν τις ανθρώπινες προσπάθειες ή και το ανθρώπινο λάθος που είναι μέσα στο πρόγραμμα, με κίνδυνο να διακυδεύεται η λειτουργία ολόκληρων νοσοκομείων, όπως του Δημοτήχου, που είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή του Βορείου Εύρου, έτσι. Και βέβαια το ερώτημα είναι, Αντώνη, πώς φτάσαμε από τα 1, 2, 3 κρούσματα, τα οποία προέκυψαν από όπου και αν προέκυψαν, στα 40 μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ακριβώς, γιατί δεν ξέρω αν και τα τεστ που γίναν εκεί πέρα, ή όπως καταγγέλει ο κύριος Γιαννακός, ήταν επαρκή, αν δηλαδή γίνανε αμέσως σε όλους τους υγειονομικούς, έτσι ώστε να φέρουν τα αποτελέσματα. Άκουσα ότι το κλιμάκιο του ΙΟΔΗ, που βρίσκεται ούτως ή άλλως στο Βόρειο Εύρο, διέκοψε τα διάφορα έτσι drive-thru που κάνει στις πόλεις. Ήταν στην Ρουστιάδα, νομίζω, σήμερα, και έχουμε και μια ευχάριστη είδηση από εκεί, από τα πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ λίγα κρούσματα. Νομίζω από τα 270 μόνο 3 είναι τα κρούσματα, για να πάει να δει τι συμβαίνει στο νοσοκομείο του Διδημοτήχου.
έχουμε πει πως η ανάγκη για περισσότερα τεστ, τα οποία δείχνουν την πραγματική εικόνα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε, πως αν δεν θέλουμε να φάμε στο κεφάλι και ένα τρίτο πολύ ισχυρό κύμα της πανδημίας που θα λυγίσει το εθνικό σύστημα υγείας, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πρόληψη για άλλες ασθένειες, πόσο σοβαρό είναι αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, γιατί το ξεχνάμε έτσι. Και πόσο μάλλον μέσα στα υγειονομικά ιδρύματα, εντάξει, μέσα στους. Ξεχνάμε, νομίζουμε ότι οι υγειονομικοί έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τον κορονοϊό, έτσι, επειδή τα δελτία ειδήσεων ασχολούνται μόνο με αυτό. Όχι, υπάρχουν και άλλες ασθένειες. Δυστυχώς, ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει εξαλειφθεί και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε την ίδια ευαισθησία και γι' αυτό. Και πρέπει γρήγορα να πάρθουν αποφάσεις με σχέδιο και να μην φοβούνται τους ενημερωμένους πολίτες. Το έχουμε ξαναπεί από εδώ, γιατί οι ενημερωμένοι πολίτες είναι και υπεύθυνοι πολίτες και μπορούν πραγματικά να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση συσκότησης των πραγμάτων ή το να μην παρέχονται πληροφορίες που στο κάτω-κάτω είναι υποχρεωμένοι όσον αφορά δημόσια νοσοκομεία να τις παρέχουν, μπορεί να βγάλει αυθαίρετα συμπεράσματα. Έτσι, γιατί περιμένουμε βέβαια και το τι θα γίνει με τα κρούσματα τα οποία τελικά θα βγουν και θα καταγραφούν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και ποια θα είναι μετά η λειτουργία του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Γιατί όταν αυτά τα 40 κρούσματα γίνουν 50 και 60, τότε σίγουρα δεν μιλάμε για μια ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Νομίζω ότι ο διοικητής του νοσοκομείου του Δημοτήχου δεν πρέπει να ακολουθεί στο παράδειγμα είτε του διοικητή του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης είτε άλλων που αποφάσισαν να μην δίνουν την ενημέρωση τουλάχιστον στους δημοσιογράφους και να τη στέλνουν κατευθείαν στην ΥΠΕ όπως μας ενημέρωσε. Επιτέλους αυτή η ΥΠΕ πρέπει να καταλάβει ότι και εδώ στον Εύρο ή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είμαστε μια περιφέρεια η οποία έχουμε πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα σε ό,τι αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους και να δείξουν τον ανάλογο σεβασμό στην ενημέρωση που περιμένουν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι της περιοχής, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά την αγωνία αυτή. Γιατί πέρα από τους γιατρούς και το προσωπικό, και αυτοί οι άνθρωποι είναι και φυσικά θα νοσήσουν μέσα στον κορονοϊό, βρίσκονται, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η πολιτική ευθύνη κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι οφείλουν τουλάχιστον να ενημερώσουν. Και το ξαναείπαμε εδώ, γίνεται, όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, οι λογαριασμοί δεν γίνονται στο τέλος, γίνονται κάθε μέρα, διότι με τις παρατηρήσεις μας, με τα πράγματα που και τις ειδήσεις που αναδεικνύουμε και μισή ζωή να βοηθήσουμε να κερδιθεί είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Μέχρι να έχουμε ενημέρωση λοιπόν, μην μπούμε στο τρυπάκι της κινδυνολογίας, Αντώνη, ελπίζουμε σύντομα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, εννοείται. Να πάνε καλά και η ενημέρωση να είναι θετική. Πραγματικά, και να το πω μιας που το αναφέρεις και έχεις πολύ δίκιο, επειδή πολλές φορές για να κρύψουν την ανεπάρκειά τους ρίχνουν το μπαλάκι σε εμάς και πως έχουμε έτσι έναν ιδιότυπο κανιβαλισμό και να ασχολούμαστε όλο με. Μα ποιος ο λόγος να γίνει αυτή η συζήτηση, ρε Σιάντωνη? Δηλαδή και αυτό ακριβώς είναι. Βγαίνουμε και τι λέμε τώρα, ας πούμε. Ναι, νομίζουν ότι έχουμε ένα μαζοχισμό και τρεφόμαστε με την τρομολαγνία. Να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι είναι από τις ειδήσεις τις οποίες δεν θέλουμε να λέμε πραγματικά με κάθε ειλικρίνεια. Διότι εμείς ούτως ή άλλως τη δουλειά μας θα την κάναμε, θα βγαίναμε, θα αναδεικνύαμε άλλα θέματα. Μακάρι αυτές οι ειδήσεις να εξαφανιστούν και με κόστος και την τηλεθέαση. Πάμε τώρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και παρά το γεγονός ήταν με τηλεδιάσκεψη, είχε υπόλοιπο υλικό δημοσιογραφικά από και ενημερωτικά. Από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιατί μέχρι και πριν από λίγο το Συμβούλιο εξελισσόταν, έχουμε μια νέα πολιτική ήττα για τον Γιάννη Ζαμπούκη. Δεν κατάφερε να περάσει μετά τη δεκαδά την εταιρεία αυτή που είχαν εκφραστεί διάφορες έτσι ουσιαστικά ενστάσεις σχετικά με τη διαφάνεια και την δημοκρατία η οποία πληττόταν με την δημιουργία μιας τέτοιας επιχείρησης, γιατί ουσιαστικά θα μεταφερόταν το 80 και παραπάνω της 100% της λειτουργίας του Δήμου στην εταιρεία, θα παρέκαμπταν έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπαμε, μετά τις παλινοδίες τις 4 ψηφίες, αν δεν κάνω λάθος, και τις αντίστοιχες αναπομπές από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έχουμε τώρα ένα νέο μόρφωμα που πολλοί λένε ότι ίσως ήταν και η δεκαδά από την πίσω πόρτα για ακόμη μια φορά, το οποίο ονομάστηκε Αναπτυξιακός Οργανισμός. Μάλιστα, ο κύριος Ζαμπούκης, από ό,τι μαθαίνω,
χρειάστηκε και τη βοήθεια, τη συνδρομή της κυρίας Τατούλη, νομίζω είναι η κόρη, αν δεν κάνω λάθος, του γνωστού στελέχους της Δημοκρατίας και πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η οποία διοικεί κάποιον τέτοιο αναπτυξιακό οργανισμό. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν επαρκής η συνδρομή της, δεν πίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε 20 με 21 ψήφους, 20 ψήφους υπέρ, συγγνώμη, 21 κατά, δεν πέρασε ο αναπτυξιακός οργανισμός. Βέβαια εξαχθήκαν κάποια πολύ σημαντικά πολιτικά συμπεράσματα, Χριστίνα. Γιατί ενδιαφέρον έχει το ποιοι ψήφισαν αρνητικά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας διχασμός, κυρίως ό,τι αφορά την παράταξη πρώτα του κύριου Λαζόπουλου, διότι ο κύριος Καΐσας ψήφισε υπέρ του αναπτυξιακού οργανισμού. Και εδώ απορώ πως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην τοπική έτσι εδώ αριστερά, στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να συστρατευτεί πάλι σε μία απόφαση η οποία είναι αμφιλεγόμενη σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την δημοκρατία, και να έτσι αποφάσισε να αποτελεί το πολιτικό δεκανίκι του κύριου Ζαμπούκη για ακόμη μία φορά, καθότι δεν τον έχω δει ποτέ να διαφοροποιείται, όπως και τους υπολείπους τέσσερις της παράταξη ΑΝΑΣΑ, με τον κύριο Καρυπίδη για μία ακόμη φορά όμως να αποδεικνύει πως είναι σταθερός και συνεπής στις πολιτικές του πεπιθήσεις, στις εξαγγελίες της παράταξης ΑΝΑΣΑ, αλλά και είναι ο μοναδικός πραγματικά ανεξάρτητος, καθότι για ακόμη μία φορά δεν φοβήθηκε να διαφοροποιηθεί, υποστήριξε την άποψή του, καταψήφισε τον αναπτυξιακό οργανισμό, σε αντίθεση με τους υπολείπους, οι οποίοι και αυτοί ούτε μία φορά δεν έχουν διαφοροποιηθεί από την παράταξη Ζαμπούκη. Τώρα το μόνο που τους μένει είναι ίσως και να προσχωρήσουν, διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ τέτοια σύμπνοια απόψεων. Νομίζω ότι είναι τρομερή έτσι. Και θα πάμε σε διάλυση της ΑΝΑΣΑ, νομίζω, Αντώνη. Ναι, δεν ξέρω αν θα πάμε σε διάλυση της ΑΝΑΣΑ, αλλά είναι τρομερή σύμπτωση να υπάρχει τέτοια σύμπνοια απόψεων σε όλα τα θέματα. Αν θέλουν να είναι και λίγο πιο πολιτικά έντιμοι, εντός πολλών εισαγωγικών, θα μπορούσαν να προσχωρήσουν στον κύριο Ζαμπούκη, και για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα κάθε φορά να θεωρείται, ή τέλος πάντων να υπογράψουν μια συμφωνία από αυτές τις συνεργασίες, να μην αιωρείται συνέχεια αυτή η ατμόσφαιρα και να μετράμε κουκιά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κρατάω, Χριστίνα, πάντως πως όσες και αν είναι οι πιέσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο νομίζω να πας κόντρα στην δική σου παράταξη, ο κύριος Καρυπίδης στάθηκε ακόμη μια φορά αντάξιος των προσδοκιών, νομίζω, των ψηφοφόρων του, που τον στείλαν εκεί για να είναι ανεξάρτητος, για να ψηφίζει αυτά που θεωρεί θετικά και να καταψηφίζει αυτά που δεν θεωρεί ότι συμβάλλουν στην πρόοδο του Δήμου. Και που δεν φαίνεται να αλλάζει και απόψεις στην πόλη. Ναι, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το στραπάτσο που είχε πάθει και ο κύριος Λαμπάκης με τους τρεις δικούς του συμβούλου να ψηφίζουν υπέρ της Δεκαδά και τον έναν Λευκό, και να τον γλιτώνει μετά πολιτικά η αποκεντρωμένη που έστειλε πίσω ουσιαστικά την απόφαση, φαίνεται πως το πρόβλημα αυτό το έχει ξεπεράσει. Η παράταξή του φάνηκε σήμερα συσπηρωμένη. Και σχεδόν δύο χρόνια που συμπληρώνονται από την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής, περίπου 16-17 μήνες, ας πούμε, από τις εκλογές δύο χρόνια, βλέπουμε πως ακόμη ο κύριος Λαμπάκης έχει καταφέρει να είναι συμπαγής. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ακόμη το πολιτικό τοπίο δεν έχει ανοίξει, δεν έχουν εμφανιστεί οι νέοι έτσι, διεκδικητές του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Απλά αυτό έχει μια σημασία. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα, Αντώνη, που θα αρχίσουμε να λέμε τα νέα τα ονόματα και όλα όσα ακούγονται? Έτσι. Ελπίζω να αργήσει, γιατί νομίζω. Γιατί μέχρι στιγμής είναι πάρα πολλοί μνηστήρες. Ελπίζω να αυτό θα παραξενεύσει πολύ κόσμο. Έτσι. Ελπίζω να αργήσει, γιατί για μας παρά είναι πολλή δουλειά εκείνη η περίοδος. Οπότε νομίζω και με την πανδημία τώρα, αν θα πέφταν και εκλογές, θα ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά φυσικά αστειεύομαι. Μακάρι να αποτελέσει παρελθόν αυτό το πράγμα, αυτή η υγειονομική κρίση που ζούμε, η τρομερή. Και να μπούμε στην καθημερινότητα αυτή. Με τόσους ανθρώπους να χάνονται και όλα τα υπόλοιπα
για την δική μας κούραση ή την παραπάνω δουλειά, σίγουρα δεν έχουν σημασία. Έτσι, άλλωστε είναι η καθημερινότητα των δημοσιογράφων ή οι εκλογές κάθε τόσο. Δεν και να μην είμαστε στο προσκήνιο εμείς. Καλύτερα να είμαστε οι άνθρωποι που ουσιαστικά σχολιάζει το προσκήνιο και παρά ήδη να καταλαμβάνουμε χώρο από αυτό. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας άλλωστε. Ναι. Όσο και να μας θέλουν να μας προκαλέσουν. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.